Καλό μεσημέρι. Τι κάνετε, ελπίζω να είστε καλά. Η Χριστιανά μου ελπίζω να μας κάνει την τιμή να έρθει. Δεν ξέρω γιατί μου κάνει τη δύσκολη τις τελευταίες μέρες. Δεν ξέρω γιατί έχει πάθει. Ναι. Αλλά θα την παρακαλέσω να έρθει. Δεν θα έρθω. Θες να έρθεις. Θα μείνω εδώ. Γιατί? Το έχω αποφασίσει. Έλα. Μπερδεύτην. Χρήστο, ήθελες τώρα εσύ να σταθώ εδώ, στήθηκα. Έλα εδώ να μου κάνεις παρέα. Δεν έρχομαι. Τι θα μου τάξεις? Θα σου δώσω να δοκιμάσεις λίγο από τις τέλειες πένες με κόκκινη φακή. Καλά, που είναι πάρα πολύ θρεπτικές και έχουν πολύ πρωτεΐνη. Τα κατάφερες. Γεια και από μένα. Καλώς ήρθατε, καλό μεσημέρι. Τι κάνετε? Είναι η μοίρα μου, δεν ξέρω γιατί τι να κάνω. Κάνεις κόγκσες. Τι θέλεις, πες μου. Μα δεν θα έχει νοστιμάδα η σχέση μας αν συνέχεια σου λέω ναι, θα βαριέσαι και τι θα απογίνω εγώ μετά χωρίς εσένα. Θέλω να σου πω, δεν θα βαριόμουν. Δεν είμαι σίγουρη, μου είπες ότι μια χαρά μπορώ και μόνος μου, κάτσε εκεί στην καρέκλα σου, μια χαρά είσαι. Λοιπόν, κόκκινη φακή σήμερα, αλλά πώς σε ζυμαρικά. Ναι. Ο λόγος που θα κάνουμε σήμερα κόκκινη φακή είναι γιατί εμείς που έχουμε παιδιά, πάντα βρίσκουμε, θέλουμε να βρούμε τρόπους διαφορετικούς, ναι, ένα παιδάκι να φάει κάτι από όσπρια. Δεν θέλω να σε σοκάρω. Ναι. Εγώ δεν έχω παιδιά. Αλλά μου αρέσουν πάρα πολύ φακές. Ναι, οι πένες από φακή. Μια φορά που τις έφτιαξα μόνη μου, ναι, δεν τις έκανα κάτι. Ωραία. Θα δεις σήμερα τι θα κάνουμε. Ωραίες. Θα βάλουμε σχεδόν ό,τι έχουν μέσα οι φακές. Αλλά θα τα κάνουμε σε μακαρονάδα. Πολύ λοιπόν, ωραία. Έχουμε τις πένες, mm-hmm, που είναι από κόκκινη φακή, κόκκινες-κόκκινες, ωραίες-ωραίες, τις οποίες θα τις βράσουμε σε άφθονο νερό. Πάμε, βράζουμε. Ξεκινά. Πες πολύ παλικά. Λοιπόν, θα χρειαστούμε κρεμμυδάκι ξερό, βουαλά, λεμονάκι, καροτάκι, κόκκινη πιπερίτσα, εδώ έχουμε ντομάτα, σάλτσο, ντομάτα, σωστά, τέτοιο. Ή σάλτσα ή φέσκια ντομάτα, ό,τι θέλετε. Δεν είχα καταλάβει τι από τα δύο είναι. Δεν πειράζει, είναι ντομάτα. Λοιπόν, αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο και αυτό εδώ τι είναι. Λίγη κανέλα. Κανέλα. Ναι, ναι. Μακαρόνια με κοιμά θα κάνουμε. Ζυμαρικά εννοούσα. Όχι, αλλά θέλουμε να δώσουμε λίγο τη γεύση από το κρεατάκι έτσι για να κοροϊδέψουμε λίγο τον εγκέφαλό μας. Οκ, πολύ ωραία. Είπες λεμόνι. Βεβαίως. Δεν παρακολουθώ. Ωραία. Δεν σε παρακολουθώ. Συγγνώμη. Τουλάχιστον το παραδέχεται. Εντάξει. Γενικά σε παρακολουθώ. Δεν σε παρακολουθούσα την συγκεκριμένη στιγμή. Δεν πειράζει, συγχωρώ. Λοιπόν, θα χρειαστούμε ένα τσικάλι, είπαμε, που θα έχουμε άφθονο νερό μέσα για να βάλουμε τις πένες από την κόκκινη φακή να φράσουνε. Θέλω να βάλεις αλάτι μέσα μπόλικο. Πού? Στις φακές? Ναι, στις φακές που βράζουνε. Έλα. Εντάξει. Κάνεις έτσι. Ωραία. Ναι, μα με εμποδίζεις. Δεν μυρίζεις να βράζεις φακές? Ναι, έτσι μυρίζει. Είδες. Εμένα σου είπα, μου αρέσουν πάρα πολύ φακές. Καλό. Δεν ξέρω. Άλλο τόσο. Άλλο τόσο. Ναι, ναι, καλό. Αλλά δεν μου είχαν πετύχει οι δικές μου. Εντάξει, τώρα. Έλεγε. Δεν ξέρω τι έκανα λάθος. Θα δούμε τώρα αν έχει κάνει κάτι λάθος ή όχι. Σίγουρα έκανα. Αυτό λοιπόν, δεν μου άρεσε. Επειδή έχω μιλήσει σήμερα για τους διατροφολόγους, δεν είμαι διατροφολόγος, αλλά μου αρέσει γενικά πάρα πολύ το φαγητό. Πάρα πολύ. Από το τέρμα υγιεινό, από το τέρμα junk, από το. Όλα τα φαγητά μου αρέσουν. Με συντηρητικά, χωρίς συντηρητικά, βιολογικά. Ό,τι έχει να κάνει όλο με το μάθημα. Όλο το φάσμα του αρέσει. Μου αρέσει πάρα πολύ. Τσίγκλες, καραμέλες, τα πάντα. Λοιπόν, οπότε να ξέρετε, έχω δοκιμάσει τα πάντα από φαγητό. Ναι. Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι κοιτάω γενικά, ρε παιδί μου, όταν τρώω κάτι, να κάνω και καλούς συνδυασμούς. Δηλαδή, μου έχουν πει διατροφολόγοι ότι όταν τρώμε φακές, για να έχει πολύ καλή απορρόφηση στο σίδηρο. Πιπεριά. Πιπεριά και γενικά βιταμίνη C. Πολύ ωραία. Οπότε, βάζω μέσα πιπεριά κόκκινη και χυμό λεμόνι. Και γενικά, εσείς όταν τρώτε φακή, δεν τρώμε κάτι σε γαλακτοκομικό, δηλαδή βγάζουμε έξω γιαούρτια ή φέτα. Okay. Μεγάλο το πλήγμα, ναι, αλλά ναι. Γενικά, ακόμα και να τρώμε κάτι με κιμά, αποφεύγουμε να τρώμε κάτι, να συνδυάζουμε μαζί με τυρί. Λοιπόν, μα έχει καταρρύψει δύο μύθου ήδη τώρα εσύ με αυτά που λες. Δεν το έκανα εγώ αυτό, συγγνώμη. Εντάξει. Ωραία. Θα το οπότε αντέξω. Σήμερα θα κάνουμε μια μακαρονάδα, mm-hmm, από κόκκινη φακή και θα είναι πλούσια σε βιταμίνη C. Δεν ξέρω να σας πω πόσο όντως υγιεινά είναι αυτά τα ζυμαρικά, δηλαδή τι κάνουν μέσα στο εργοστάσιο. Εμπιστευόμαστε αυτούς τους ανθρώπους και πιστεύουμε ότι οι προδιαγραφές τηρούν τις προδιαγραφές ώστε να βγάλουν ένα πολύ καλό προϊόν, να μην χάσει τις βιταμίνες και τα υπόλοιπα. Σωστά. Επίσης okay, είναι και μια ωραία, πολύ ωραία εναλλακτική και ναι, το λέω για όλους όσοι ακολουθούν έτσι μια μεσογειακή διατροφή. Αν δεν θέλουν να καταναλώσουν τα όσπρια της εβδομάδας, φακές, ρεβίθια κ.ο.κ. Είναι μια πολύ ωραία εναλλακτική οι κόκκινες φακές σε όσπρια, ναι, σε ζυμαρικά, συγγνώμη, για να ισοσταθμίσουν λίγο αυτή την ημέρα και να δοκιμάσουν και κάτι διαφορετικό σε υφή τουλάχιστον και σίγουρα και σε ζυγεύση. Τα λες πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ. Ωραία. Σήμερα είμαι και λίγο άρρωστη, γι' αυτό ψιλομπουρδουκλώνομαι, αλλά δεν πειράζει. Αλήθεια. Ναι. Τι έχεις δηλαδή. Δεν έχω κάτι τέτοιο, ρε. Ενώ ότι με λίγο νιώθω μια ατονία, έτσι μια κούραση. Γιατί κορίτσι μου, τι σου κάνω. Με έχεις ματιάξει, δεν ξέρω. Το σαρδάν πάει σύννεφο σήμερα. Αλλά τι να κάνω, άνθρωπο είμαι και εγώ. Ωραία. Λοιπόν, να φοράς ματάκι. Πού να σου κάνω. Παλιά μου λέγανε ότι κάνανε μια μαύρη τελίτσα πίσω από τα αυτή. Για να μοιάσει το μάτι. Και για το κόκκο του καφέ, ξέρω. Να το κάνεις ένα πουγκάκι να το έχεις πάντα μαζί σου. Okay. Εντάξει, αφού είπαμε και τα δικά μας εδώ, μια χαρά. Λοιπόν, μπορούμε να μαγειρέψουμε. Βάλαμε σε μια κατσαρόλα λάδι να κάψει και ξεκινάμε με το καρότο και το κρεμμύδι. Τέλεια.
Λοιπόν, μπόλικο καρότο. Έχω ψιλοκόψει το καρότο πάρα πολύ. Αν βαριέστε να το ψιλοκόψετε, θα το περάσετε σε ένα μούλτι ή στο τρίφτη. Λοιπόν, ανακατεύουμε καλά και αρχίζουμε να σοτάρουμε το καρότο. Ο λόγος που έχουμε κόψει το καρότο πάρα πολύ είναι ότι δεν είναι μαγειρευτό φαγητό αυτό που κάνουμε τώρα. Είναι μια γρήγορη μακαρονάδα. Οπότε πρέπει τελικά να είναι πολύ ψιλοκομμένα για να προλάβουν να μαγειρευτούν στα λίγα λεφτά. Στα λίγα λεφτά. Λεφτά, ό,τι μας λείπει. Σκεφτόμαστε, λέει. Λεφτά θα πάρουμε, άστα. Ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, ανακατεύουμε καλά. Ωραία. Και βάζουμε και το κρεμμύδι. Κοιτάζω γενικά να κάνω τις συνταγές όσο πιο απλές γίνεται. Μπορούμε να κάνουμε ένα νόστιμο φαγητό κάνοντας συνδυασμό. Δηλαδή, εγώ τώρα έβαλα ξερό κρεμμύδι επειδή βαριόμαι, ήθελα να κάνω γρήγορα. Και μου αρέσει να τρώω, αλλά και βαριέμαι κιόλας. Το πιστεύω. Μπορούμε να κάνουμε κάτι πιο νόστιμο κάνοντας ένα συνδυασμό. Ας πούμε, βάζετε κρεμμύδι, πράσο, φρέσκο κρεμμύδι μαζί. Ξέρεις τι σκεφτόμουν. Ναι. Ίσως εγώ να έχω δοκιμάσει τώρα τα ζυμαρικά που συζητάμε τύπου σαλάτα. Κάτι πήγε λάθος σίγουρα. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, αν κρυώσει και κάπως κάνουμε κάποιες αναμίξεις διαφορετικές, μπορεί να θεωρηθεί μια κρύα σαλάτα και να είναι η βάση τα ζυμαρικά αυτά. Δηλαδή, αν βάλουμε λίγο αγκουράκι, λίγο ντοματούλα, λίγο κρεμμυδάκι και δεν βάλουμε τη σάλτσα για παράδειγμα, για να μην είναι τόσο πιχτά όπως είναι τα ζυμαρικά. Μπορούμε, αλλά γενικά μια σαλάτα, ρε παιδί μου, πρέπει να έχει πολύ πράγμα για να είναι νόστιμη. Γιατί από λαχανικά εννοεί. Ή λαχανικά ή dressing. Δηλαδή, πρέπει να κάνεις κάτι εδώ, να βάλεις κάτι με μουστάρδα, κάτι με σπεριδοειδή. Λεμονάκι, ναι. Βουαλά, ο καλύτερος μας φίλος. Εμένα μου ταιριάζει, δεν είμαι και ξινή, λέγε τώρα, λέγε. Εσύ ξινή. Κάτι τρέπεσε λίγο. Σχέματα, έτσι με έχει βαφτίσει. Μην μιλάς έτσι για σένα, σας παρακαλώ. Να δείτε τι τραβάω, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν. Εσύ μου τα λες αυτά. Να δούμε τι γίνεται εδώ, ανακατεύουμε τις πένες. Γενικά πάνω κάτω, όταν σαν να μαγειρεύω φακές είναι. Όταν βράζουμε ένα ζυμαρικό, κοιτάμε πάντα, ρε παιδί μου, τι γράφει ο παρασκευαστής. Ωραία, καλά λέει. Βράζουμε φακές. Αν έκλεινα τα μάτια μου, θα σου έλεγα σίγουρα τι έχουν φακές. Φοβερό, φοβερό. Πάντως, είναι ένας καλός τρόπος να κάνεις τα πιτσιρίκια σου να φάνε φακί. Ναι. Ναι, είναι αρκετά καλό. Έχουν και ωραίο χρώμα και συνήθως τα έντονα χρώματα μας προσελκύουν περισσότερο στο να θέλουμε να καταναλώσουμε ένα φαγητό ή ένα τρόφιμο. Μην πείτε όλη την αλήθεια, μην λέτε ψέματα. Μην πείτε από φακί, πες ότι είναι κόκκινες πένες. Είναι της αγάπης, ξέρω εγώ. Του έρωτα. Ναι, πες κάτι άλλο. Φαντασία πρέπει να έχετε, όλα τα υπόλοιπα έρχονται. Ναι, εντάξει. Δεν κάηκα, ήταν η μέρα. Ναι, όχι τίποτα. Ούτε λίγο, ούτε και λίγο. Συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Θέλουμε ακόμα λίγο να μαραθεί το καρότο και το κρεμμύδι για να τρώγεται. Και σε λίγο θα σβήσουμε με τη σάλτσα ντομάτα. Μόλις βάζεις την ντομάτα, θέλω να προσέχεις, να μην αρχίσει να πετάγεται. Πρέπει να χαμηλώσει την φωτιά. Μιλά την ντοματούλα. Ναι, ναι. Ωραία. Ναι, ωραία. Τώρα είναι η ώρα. Όχι. Θα μου πεις. Βάλε αλάτι πιπέρι. Να κάνω και κάτι. Με έχεις εδώ πέρα σήμερα. Αλάτι πιπέρι, ανακατεύεις. Βιτρίνα έχω κάτσει. Δεν μου αρέσει. Θέλω να είμαι παραγωγική και χρήσιμη. Στη βιτρινά. Ναι. Α, τι λες. Ή γλάστρα, ανάλογα τα κέφια σου, δεν ξέρω. Καλό. Καλό. Ναι, ναι. Πες μου, στο γιατί τσακωνόμαστε με για αλάτι και πιπέρι εδώ πέρα. Εντάξει. Πολύ ήταν αυτό, να ξέρεις. Θα πίνεις νεράκι πολύ. Μετά όλη μέρα. Να αναπληρώσεις. Βάλε και πιπέρι. Βάλε. Θα βάλω και πιπέρι. Το πιπέρι σιγά σιγά. Μα πάλι τα χαμηλά πιπέρι. Μα ό,τι θέλω θα κάνω. Μην με καταπιέζεις. Έφερα να καταπιέζεις, έλα. Όχι, εσύ με καταπιέζεις. Πάμε τη σάλτσα ντομάτας. Σάλτσουλα. Σου σεφ. Κάτσε ναι. Πέρα. Εντάξει. Χαμηλώνω τη φωτιά. Τέλεια. Voilà. Ωραία. Θέλω τώρα να φέρεις την κανέλα. Μα μισό λεπτό, γιατί με έχεις κάνει τώρα εδώ πέρα λάστιχο να ήμουν. Περίμενε. Μισό λεπτό. Καλά, αφού την κλείδωσες αυτή, είσαι πολύ τυχερή. Τι έκανα. Δεν υπάρχει. Εγώ τι έκανα. Άστα. Έτσι παίζει σάλτσα από δίπλα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, θα μιλώνουμε τη φωτιά. Θα βάλουμε μια κουταλιά νερό από τα ζυμαρικά μέσα που βράζουμε. Κανελίτσα, πώς βράζουμε. Να δω. Καλά, όχι όλοι. Μισή. Όλοι. Όλοι. Ναι. Δεν είναι πολύ. Είσαι σίγουρα. Ναι, ναι. Προλαβαίνεις να μου πεις το. Ναι, ναι. Καλά. Τέλεια. Μέχρι να μου πεις την έβαλα. Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και τα αφήνουμε να σιγομαγειρευτεί. Πάμε δίπλα. Θα δούμε τι γίνεται με τις πένες. Θα πάρουμε μία. Καλή. Λέει τίποτα μα τις φάσε τις σκέτες. Ενώ με λίγο τυράκι, ας πούμε. Θέλει τη γεύση πάλι από τυράκι. Λαχανικά. Μα αφού μου αρέσει το τυράκι. Δεν είναι μόνο τυρί. Εντάξει, έχει δίκιο. Μην μαλώνεις τώρα. Το ξέρω. Είναι σχεδόν έτοιμες. Τι θα κάνουμε τώρα. Θα βάλουμε τις πένες μέσα εδώ. Ναι. Δεν κλείνω τη φωτιά. Συνεχίζω το μαγείρεμα μέσα στην κατσαρόλα. Θέλω να πάρουμε και τη σαλτσούλα. Θέλω να βάλεις την πιπεριά μέσα στο τέλος.
Ναι, έχει κάτι και ωραία, ρε άτιμο. Πρέπει να είναι όλα πολύ ψιλοκομμένα, γιατί δεν θα μαγειρευτούν καθόλου. Ώστε να τρώγονται πιο ευχάριστα. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Βιταμίνη C, done. Ανακατεύουμε σιγά σιγά. Θέλουμε να έχει αρκετή σάλτσα για να είναι το φαγητό μας πλούσιο. Πολύ ωραία. Και είναι ωραία επιλογή και η πένας, γιατί ισχωρεί και η σαλτσούλα μέσα εκεί και ναι, γίνεται ναι. Μια πολύ ωραία. Λοιπόν, ακόμα λίγο από το νερό από τα ζυμαρικά μέσα. Ναι. Εδώ, τέλεια. Θα ρουφήξουν και τη σαλτσούλα ναι. Τώρα. Γεια σου, Λευτέρη μου. Πένες. Δες τι θα κάνεις Σαββατοκύριακο στο μικρό. Στο γρηγοράκι να φάει. Θα είναι η πρώτη φορά που θα δοκιμάσω καταρχάς πένες από φακή. Ναι. Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ ξανά. Ανυπομονώ λοιπόν. Και τι θα κάνουμε τώρα, θέλουμε ένα μαχαίρι. Πάλι τα ίδια, ρε Λευτέρη, είπαμε. Με έχει μαλώσει για το τυρί. Δεν θέλει να φάμε δεν τρώμε παιδιά τυρί όταν έχουμε φακή. Α, ναι, γιατί απορροφάει το σίδηρο, ε. Ναι, δεν γίνεται καλή απορρόφηση σιδήρου. Ωραία, πάμε να κόψουμε. Έχουμε μπλέξει, ορίστε. Έλα, έλα. Ορίστε. Βίγκαν, θέλει κάτι βίγκαν. Άρα τρώμε φακές. Θέλει κάτι βίγκαν, ένα αλλακτικό. Κόψε το ζαμπόνι. Αρχικά θα συγκεντρώσω το χυμό στο κέντρο και μετά θα το κόψω. Πω, πω, δεν κάνεις για τίποτα δεν κάνεις. Ωραία, πες είσαι... για ποιο λόγο να συγκεντρώσει το χυμό στο κέντρο, αφού θα το στύψει και θα φύγει όλο ο χυμό. Μα δεν θα φύγει όλο, μα εκεί είναι που δεν καταλαβαίνει. Μα αφού θα το κόψει στο κέντρο, έχει δίκιο η Χριστιανά. Αν το κόψει στο κέντρο, κατευθείαν θα πεταχτεί. Δεν καταλαβαίνει. Πρέπει να συγκεντρωθεί στο κέντρο γιατί θα χάσει χυμό, αλλά εσύ δεν βάζει το μυαλό σου. Βγάλε τα κουκουτσάκια, σε παρακαλώ, μην παίζει και χάσω πάλι κανένα δόντιο. Κάτι, κάτι για τα κουκούτσια κάνει άμα το. Όχι, μόνο για το χυμό, ε. Δεν θα σου απαντήσω γιατί είμαστε τηλεόραση. Κάτσε να βγάλουμε τα κουκούτσια. Δεν έχει αποσχηματίσει. Είπε στο Θεέ μου ότι πήγε περίπατο το δόντι μου πριν από μία εβδομάδα. Τι νοεί, δεν ήθελα να το στεναχωρήσω. Δεν το έφεσαι. Γιατί. Έφυγε. Από τι. Έσπασε. Εσύ κάτι έκανε πάλι. Παιδιά, συμβαίνει αυτό, ρε παιδιά. Κάτι είχε μέσα, δεν ξέρω, στραβό. Συμβαίνει αυτό, είπε. Συμβαίνει, ρε παιδιά. Τι συμβαίνει. Λοιπόν, βάζουμε λεμόνι μέσα. Για στραμπούληξα το δόντι μου. Έχει και κουκούτσι μέσα, μισό λεπτά και το βγάλουμε. Τι μου το δίνει το λεμόνι. Κάπω έτσι. Άλλο. Όχι. Κι εγώ. Λοιπόν, πάμε ένα πιάτο κοντά, Χριστιανά μου, έλα, βοήθησε με λίγο, κάνε κάτι. Έχει χάρη που είναι Παρασκευή και δεν θα χαλάσω εγώ τη διάθεσή μου εξαιτία σου. Άντε. Λοιπόν, τέλεια. Βλέπετε, μπόλικη σάλτσα, πλούσιο φαγητό. Θα ταιριάζει πάρα πολύ μια ωραία φετούλα από χωριάτικο ψωμάκι. Αυτό. Αν νόμιζα, λέω τόση ώρα τσακωνόμαστε για τη για φέτα. Τυρί. Και μα λέει να βάλει φέτα. Άλλο τυρί, άλλο φέτα. Άντε, ναι. Φετούλα ψωμί, εκεί ήθελε να καταλήξει. Φετούλα ψωμί, παιδιά. Αλλά μιλάμε με κοριστικά που μιλά και εσύ. Φετούλα, κρεμμυδάκι, πιπερίτσα. Δεν μα φτάνει εδώ η υδατάνθρακα, να βάλουμε κι άλλο. Δεν μου λε πώ δεν έφτιαξε σήμερα καμιά παραλλαγή του σφουγγάτου, ομελέτα λόγω τη ημέρα κτλ. Πεις... Δεν το σκέφτηκε καν. Το σκέφτηκε. Όχι, καθόλου. Υπάρχει καμιά παραλλαγή τη ομελέτα. Υπάρχουν πάρα πολλέ. Ναι. Τι φτιάξουμε. Να κάνουμε Δευτέρα. Κάνουμε Δευτέρα, εντάξει. Μελετίτσα. Γλυκό θα κάνει πόσο στοίχημα. Σίγουρα. Ομελέτα γλυκό, σαν το γλυκό κοιτό. Έλα να δοκιμάσουμε. Είναι η Ιαπωνική που είχε κάνει. Λοιπόν. Ωραία ήταν αυτό. Την Αφράτη. Μπράβο, ναι. Πάμε γρήγορα γιατί πρέπει να φύγουμε για break. Κάτσε άνθρωπε μου ρε θέμω με στη μέση. Έλα κι εγώ από εδώ θα πάρω. Καίει, άμα καίει πείτε μου. Οι πιο υπέροχες φακές που έχω φάει ποτέ. Λοιπόν. Ωραίες είναι. Ωραίες είναι, ξενές, το λεμόνι δεν είναι. Εγώ το είχα κάνει απέσιο μια φορά που το δοκίμασα. Ναι. Το δικό σου είναι πολύ νόστιμο, έβγευστο. Κοίτα, αν μείνει ακόμα λίγο μέσα στη σάλτσα, θα γίνει ακόμα πιο νόστιμη. Γιατί τώρα έγινε πολύ γρήγορα όλο, δεν πρόλαβε να πάρει γεύση. Και πάλι είναι καλό όμως. Το κόλπο είναι να πάρει λίγο από τη γεύση. Μπράβο. Πάμε σε break. Θέμα, καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα, μην χανόμαστε μόνο, ναι. Όχι, δεν θα πούμε. Τα λέμε σε λίγο. Φιλάκια, bye bye. Καλό σου κου.